Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας παρουσιάζουμε σήμερα τους υποψήφιους που θα απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις δύο εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αγωνιστές από διάφορες περιοχές και εργασιακούς χώρους της πόλης μας, που όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστάτησαν στη διεκδίκηση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Οι υποψήφοι μας είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν για τη μαχητική τους παρουσία σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί το λαό της Θεσσαλονίκης, για την ανεδιοτελή προσφορά τους μέσα στους αγώνες. Φίλες και φίλοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά επικεφαλής του ψηφοδελτίου της πρώτης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης να είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας. Επιπλέον, το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους Αβραμόπουλο Σωτήρη, 42 ετών, πολιτικός μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη σεισμική μηχανική και αντισεισμικές κατασκευές. Μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιήθηκε από μικρή ηλικία στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα και στη συνέχεια στο κίνημα των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. Είναι περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής του Συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αγοραστού Αθανασία, 37 ετών, μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΑΕ Σερών, ενώ σήμερα εργάζεται σε εταιρεία Logistic. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης και εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Βελδεμύρη Στεφανία, 50 ετών. Είναι εικαστικός και διατηρεί καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά στις ΙΚΕΣ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εργάζεται ως συντηρήτρια αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Γεωργιάδη Αγορούλα Ρούλα, 30 ετών, ειδικευόμενη ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Από τις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του Παραρτήματος της Θεσσαλονίκης. Δελής Γιάννης, 62 ετών, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και απόφυτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου. Διετέλεσε στέλεχος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, εκλεγμένος στη ΔΟΕΤ και την ΑΔΕΔΗ. Εκλεγμένος επίσης Δημοτικός Σύμβουλος από το 2013 έως το 2019 με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ζαμπέτο Γλουκώστας, 48 ετών, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφυτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στη Χημεία Περιβάλλοντος. Εργαζόμενος στην Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΙΑ. Ζαριανόπουλος Σωτήρης, 62 ετών, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος, απόφυτος Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης από το 2000 και Γενικός Γραμματέας του από το 2003 έως το 2014. Υπήρξε μέλος της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ. Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος το 2014 με 2019. Θεογνώστου Νικολέτα, 31 ετών,
νομικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη νομική σχολή του Απιθύτα. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Παύλου Μελά. Δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό και γυναικείο κίνημα και είναι εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος και του Σωματείου Υπαλλήλων Συμβολιογραφείων. Καραμήτρου Ειρήνη, 35 ετών, μεγάλωσε και κατοικεί στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Εργάζεται σε εταιρεία νέων τεχνολογιών ως μηχανικός λογισμικού και είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργοτοϋπαλλήλων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Νομού Θεσσαλονίκης. Κοκονάς Αθανάσιος, 49 ετών, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος της ΑΣΓΜΕ. Είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Κονδύλης Ηλίας, 49 ετών, ψυχίατρος και ιατρός δημόσιας υγείας, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου. Έχει εργαστεί ως ερευνητής και επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Queen Mary στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Θεσσαλονίκης και των ΣΕΡΟΝ. Είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγεία στην Ευρώπη και εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο. Κουτσουράς Θανάσης, 42 ετών, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Αποφύτησε από το 14ο Εσπερινό ΤΕΕ του Ευκλείδη από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων. Από μικρή ηλικία εργάζεται στο κλάδο των κατασκευών ως ηλεκτροτεχνίτης συντηρητής κτηρίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Μάντζας Γιάννης, 46 χρονών, είναι Ρωμ και μεγάλωσε στο συνοικισμό των Ρωμά στον ερχομενό Βιωτίας. Από το 2015 ζει και δραστηριοποιείται στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται διαχρονικά με ζητήματα ρατσιστικής βίας και υπήρξε ενεργό μέλος στη μάχη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρωμά. Είναι πολιτικός επιστήμονας και μεταπτυχιακός φοιτητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με ειδίκευση στην κοινωνική ανθρωπολογία, εστιάζοντας την ομάδα των Ελλήνων Ρωμά. Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά, Ελάν Πασέ, από το 2020 και δραστηριοποιείται σε καθημερινή βάση στο πεδίο με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των Ρωμά. Μπαντής Φίλιππος, 49 ετών, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Τέλειωσε το Πολυκλαδικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και σπούδασε αρτοζαχαροπλάστης στο πρώτο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης. Από το 1993 εργάζεται ως τεχνίτης μπουγατσοποιός στην οικογενειακή επιχείρηση. Διδάσκει αρτοζαχαροπλαστική σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Είναι μέλος της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος, της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, του Θεσσαλονίκη Food Festival και του Συλλόγου Τριτέκνων Τρίενα. Από το 2010 ως το 2019 υπήρξε σύμβουλος στη Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης με την παράταξη Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη. Το 2019 ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται από μαθητής ακόμα με το θέατρο και το ραδιόφωνο. Νικολαίδου Εύα, 69 ετών, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και τελείωσε το πρώτο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές της στη δημοσιογραφία και την κοινωνιολογία στο Λονδίνο και το Παρίσι.
Διορίστηκε στην ΕΡΤ, όπου εργάστηκε 35 χρόνια στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Εργάστηκε στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Έχει γράψει 10 βιβλία. Είναι μέλος της ΕΣΥΕΑ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Παπαδοπούλου Αναστασία, 27 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘΙΤΑ, στο οποίο φίτησε και ως προπτυχιακή φοιτήτρια, αναπτύσσοντας έντονη αγωνιστική και πολιτική δράση. Δραστηριοποιείται και στον τομέα του πολιτισμού ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Νέας Πολιτείας ΕΦΟΣ. Πικιλίδου Αναστασία, 27 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Αποφύτησε από το 5ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Το 2014 εισήχθη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου. Σήμερα είναι ιδιωτική υπάλληλος εργαζόμενη σε εταιρεία Logistics. Είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Καλαμαριάς. Επίσης, είναι μέλος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου Κατοίκων στο Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς, ο Ποσειδώνας. Ραδίσης Παντελής, 66 ετών, δικηγόρος. Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή και έπειτα στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2005 μέχρι και το έτος 2014 και αντιπρόεδρος του από το 2008 ως το 2010. Στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 2021 ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Αγωνιστικής Συσπήρωσης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Το Πουλίδης Βασίλης, 41 ετών, δικηγόρος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι απόφυτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου. Από το 2007 διατηρεί δικηγορικό γραφείο. Υπήρξε για χρόνια αθλητής της αντισφαίρησης στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στον Όμιλο Αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης με σημαντικές διακρίσεις. Έχει διατελέσει υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό της λαϊκής συσπήρωσης σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Καλαμαριάς. Τσιαούσης Κυριάκος, 41 ετών, εργαζόμενος στον επισιτισμό. Έχει αναπτύξει πλούσια δράση στο μαθητικό, μετέπειτα στο σπουδαστικό, μέχρι και σήμερα στο εργατικό κίνημα. Εκλεγμένος αντιπρόεδρος στο Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Προχωράμε στους υποψηφίους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αφεντουλίδου Αλμπάνη Κωνσταντίνα. Είναι 29 ετών, απόφυτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου, του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών, όπου έδωσε μάχες μέσα από το Σύλλογο Φοιτητών. Σήμερα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στον κλάδο του ηματισμού και δραστηριοποιείται ενεργά στο εργατικό κίνημα ως γραμματέας του Συνδικάτου Ηματισμού και Δέρματος Κεντρικής Μακεδονίας. Γενουριάκη Στέλλα, 39 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά. Είναι απόφυτος εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού. Σήμερα εργάζεται ως συμβασιούχος στο ΑΠΘΙΤΑ και παράλληλα διδάσκει ως ορομίστρια εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΣ του ΑΕΔ και σε δημόσια ΙΕΚ. Είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πηλέας. Κυγιάκης Χρήστος, 33 χρονών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι εργαζόμενος σε αποθήκη σούπερ μάρκετ στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Από το 2021 είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Κυριαζίδης Χάρης, 38 ετών, μεγάλωσε στο Καλαμωτό.
Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου και εργάζεται σε εταιρεία τροφίμων. Έχει σπουδάσει στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών του ΤΕΙ Λαμίας. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Τροφίμων Γάλακτος Κεντρικής Μακεδονίας, εκλεγμένος στην αντίστοιχη ομοσπονδία, όπως επίσης και στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Λιμπερίδου Χριστίνα, 25 ετών. Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατάγεται από τα κρύα νερά Σοχού. Είναι τελειόφυτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργαζόμενη στον επισητισμό, μέλος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών Επιχειρήσεων. Ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 2019. Μάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας, 44 ετών, διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΙΘΙΤΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Σήμερα εργάζεται ως συμβασιούχος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΔΠΑΕ, ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει και σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μηχανικής. Είναι δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Πηλέας Χορτιάτη. Μακρύ Χαρά, 35 χρονών, κάτοικος Θέρμης. Είναι απόφυτος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας στον κλάδο της διανομής και εμπορίας τροφίμων. Πολυκάρπου Σύση, 52 ετών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Περαία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΙΘΙΤΑ και σήμερα διδάσκει στο 3ο Γυμνάσιο Ρεοκάστρου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος Θεσσαλονίκης της ΑΔΕΔΗ. Στεφανίδης Κοσμάς, 43 ετών, κάτοικος Επανομής. Είναι απόφυτος ΙΕΚΗ Χοληψίας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως τεχνικός ήχου. Τα τελευταία χρόνια είναι αγρότης και γραμματέας στον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θερμαϊκού. Στολτίδης Λεωνίδας, 48 ετών, βουλευτής του ΚΚΕ στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Τασκένδη της Σοβιετικής Ένωσης και σπούδασε μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων στο Πολυτεχνείο Λένιν της Σόφια στη Βουλγαρία. Είναι εκλεγμένος στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ, στη διοίκηση του ΕΚΟΥΘΟΥ και στη διοίκηση της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον ΟΤΕ. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης την περίοδο 2014 έως και το 2019. Τσουραλάκης Αλέξανδρος, 56 ετών, κάτοικος Σταυρού του Δήμου Βόλβης. Είναι γραμματέας του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας «Η Ένωση» Σταυρού Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας Θράκης. Επίσης, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ρετίνας Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού του Σταυρού Θεσσαλονίκης. Χατζικυριάκου Λίνα, 40 ετών, απόφυτος του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ασκεί μάχημη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη από το 2007 και είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Δέλτα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τη σημερινή μας εκδήλωση. Δεν σταματάμε στιγμή. Συνεχίζουμε ενισχύοντας το ΚΚΕ παντού. Γιατί τελικά υπάρχει καλό σενάριο για το λαό και αυτό γράφεται με δυνατό ΚΚΕ.